τρίκι μία μέσα στην Εγνατία. Από φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Μάζεψαν φίλους και γνωστούς. Άκουσαν όλοι μαζί το τραγούδι του στη Eurovision και μετά είπαν να τα πούνε ένα χεράκι. Κοζά Μόστρα και Αγάθωνας λίγο πριν την τελική μάχη δώσαν απαντήσεις και εξηγήσεις. Αρχικά για το αποτέλεσμα. Δεν έχουμε αγωνία, εμείς είμαστε σίγουροι, είπαμε. Είναι πάρα πολύ καλή όλη. Όποιος και να πάει, του ευχόμαστε καλή τύχη. Βέβαια, εμείς θα πάμε. Μη ματαιοπονούν τζάμπα και κουράζονται. Αλλά εντάξει, μια και είναι. Αφού είναι να γίνει τη Δευτέρα, ας γίνει. Μετά για τη Μαριό και μιλάμε για τρελή αγάπη. Βρε, δεν πάω να λέω ότι θέλει, τι με νοιάζει εμένα. Εδώ μας θέλουν πιο μεγάλη από τη Μαριό, τη Eurovision. Με τις γυναίκες δεν τα βάζω ποτέ. Με τη Μαριό ήταν ειδική περίπτωση. Τελείωσε. Άσε που Αγάθωνας δεν έχει να ζηλέψει κανέναν. Μήπως νομίζω ότι μιλάτε με τον Γαϊτάνο. Εγώ είμαι ο Αγάθωνας. Ούτε φυδίσιο κορμί θέλω, ούτε εμφάνιση ξανθομαλή και τέτοια. Εγώ έχω τη βαλάκρα μου, έχω το μουστάκι μου, μια χαρά είναι. Βέβαια έχουμε και τη διάσπαση. Τον Κόζα Μόστρα και του Αγάθωνα. Ο καθένας έχει την προτίμησή του. Άλλοι ο Αγάθωνας, άλλοι ο Ηλίας και άλλοι ο ντράμερ. Για Απέργινη η συμπάθειά μου. Από τα τρία τραγούδια, εγώ προτιμώ τη Απέργη και όλα τα άλλα παιδιά του συγκροτήματος είναι με την Ηλιάδη. Νομίζω θα ψηφίσω Ηλιάδη. Να πω και το αγαπημένο με εμένα, μου αρέσει πάρα πολύ του Λεόν το τραγούδι, γιατί είναι ένα από τα είδη μουσικής που κουστάρω πραγματικά. Εξήγηση έδωσαν και για το κεφάλαιο Αγγελική Ηλιάδη και τα όσα είπαν. Δεν την κράξαμε καθόλου, ίσα ίσα. Ήταν τιμή της που το είπαμε αυτό, γιατί θεωρούμε δυνατή αντίπαλο. Στην ουσία αυτό λέμε. Ποιος θα θέλαμε να λείπει για να μην φοβόμαστε, να φοβόμαστε λιγότερο. Είπαμε μια από τις πιο δυνατές συμμετοχές. Από εκεί και πέρα. Συγγνώμη, Ηλία, να πω να διευκρινίσω κάτι. Εδώ ακούσαμε ότι την καταραστήκαμε κιόλα σιγά, πια λες και είμαστε βελζεβούλιδες. Η Αγγελική Ηλιάδη πάλι πήγε στην εκπομπή του Θέμη Γιωργάντα και εξέφραζε την αγάπη της για τον Γιώργο Λιάγκα. Γιώργο Λιάγκα, αγαπώ. Αλήθεια. Αλήθεια. Μάλιστα. Αυτός δεν αγαπάει πολύ το τραγούδι, όπως το έχω καταλάβει. Δεν πειράζει, έχω ένα γούστο, αγάπη μου. Το ξέρω, έχεις δίκιο. Άρα λοιπόν κολλάμε σε Γιώργο Λιάγκα. Ναι. Ε? Ναι. Η περσινή τώρα νικήτρια του ελληνικού τελικού Ελευθερία Ελευθερίου πάλι έχει και αυτή το άγχος της. Όλη την αγωνία που παίρνουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω ότι βιώνω και νιώθω όπως είναι. Και νομίζω και πολύ περίεργο να είναι τη μέρα του διαγωνισμού που θα γίνει. Η ώρα της κρίσης πλησιάζει και τη Δευτέρα θα επιλεγεί από κριτική επιτροπή και το κοινό το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στο Μάλ με τη Σουηδία. Το κοινό θα ψηφίσει μέσω τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων, ενώ η κριτική επιτροπή θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα του ελληνικού τελικού.